Φωτιέ για μία ακόμη φορά στην Κρήτη άναψε η απεργία τη Πανελλήνιας Ναυτική Ομοσπονδία που κρατά δεμένα τα πλοία σε όλα τα λιμάνια τη χώρα. Μάλιστα, η κραυγή αγωνία από την Ιερά Πέτρα καταγράφει για μία ακόμη φορά ένα διαχρονικό πρόβλημα που έχει να κάνει με τι μετακινήσει των αγροτικών προϊόντων αλλά και του κινδύνου να καταστραφούν από την παρατεταμένη αναμονή στα αζήτητα. Επειδή το θέμα ταλανίζει την περιοχή της Κρήτης, γενικότερα των νησιωτικών περιοχών για πάρα πολλά χρόνια, αυτό που ζητάμε είναι επιτέλους να τροποποιηθεί και να εφαρμοστεί ο νόμος, ο οποίος υπάρχει για πάνω από 20 χρόνια, αλλά εν έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην εφαρμοστεί ποτέ. Ο Αγροτικός Σύλλογος της Εράπατρας μέσα από μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο εκφράζει την αγωνία του για την κατάσταση που διαμορφώνεται κάθε φορά που για οποιοδήποτε λόγο τα πλοία παραμένουν δεμένα στα λιμάνια. Ζητάμε λοιπόν με μπροστάρι την Περιφέρεια Κρήτης και τον ίδιο τον Περιφερειάρχη να δρομολογήσει διαδικασίες ώστε να γίνει τροποποίηση και να θεσμοθετηθεί επιτέλους ένα πλοίο ασφαλείας κάθε 72 ώρες σε κάθε λιμάνι που θα μεταφέρει ευπαθή προϊόντα και αρρώστους. Ήδη αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, ήδη υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν, έχει γίνει συγκομιδή και είναι αποθηκευμένα είτε σε, σε κλούβες, είτε σε αποθήκες, είτε σε θαλάμους, είτε σε κάποιους εμπόρους, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να διακινηθούν και να φτάσουν στον προορισμό τους. Όπω σημειώνεται στην επιστολή με την οποία ζητείται η παρέμβαση του Πρωθυπουργού, ήδη έχουν κινηθεί σχετικέ νομικέ διαδικασίε κατά του αρμόδιου Υπουργείου για τα προβλήματα στη μετακίνηση των πολιτών αλλά και των προϊόντων. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Ήδη τώρα ξεκινάμε, τώρα ξεκινάμε την παραγωγή. Δηλαδή το καλοκαίρι υπήρχαν ελάχιστα προϊόντα. Ε, τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στην παραγωγή ε, από πιπεριέ, από από σιγά σιγά μπενευελάνιδια, ντομάτε, και δεν είναι δυνατόν τώρα, στο ξεκίνημα μια σεζόν, να αποφασίζει η Ποινιό να κάνει απεργία για άλλη μια χρονιά. Οι παραγωγοί τη Ιεράπετρα, που εδώ και χρόνια ζητούν ένα πλοίο ασφαλεία μεταφορά των κυπευτικών σε περιπτώσει απεργία, αναφέρουν πω η αγροτική οικονομία και η γενικότερα η οικονομία τη Κρήτη εξαρτάται από την ελεύθερη έλευση πολιτών και εμπορευμάτων προ την υπόλοιπη Ελλάδα και την Ευρώπη. Μάλιστα, ζητούν από την κυβέρνηση να δώσει λύσει σε ένα διαχρονικό κοινωνικό πρόβλημα για το νησί.